καλησπέρα. Θα μας ξεναγήσεις εδώ στο Αρχοντικό Ρώμα. Σε σένα έπεσε ο κλήρος. Καλώς ήρθατε. Θέλω να με εντοπίσεις σαν ένα επισκέπτη. Μάλιστα. Που πραγματικά διψάω να μάθω για την ιστορία αυτού του χώρου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στην επίσημη είσοδο του Αρχοντικού. Ονομαζόταν Ιντρόιτο. Και όπως ξεκινάμε, στο δεξί μας χέρι βλέπουμε κάποια πορτρέτα από τα σημαντικά μέλη της οικογένειας. Αρχικά έχουμε το Γεώργιο Ρώμα Β, ο οποίος υπήρξε ποιητής και συλλέκτης αρχαιοτήτων, καθώς και πρόεδρος της Ιωνίου Γερουσίας. Στο δεύτερο κάδρο έχουμε τον Καμίλο Ρώμα, ύπαρχο Ζακύνθου, και στο τρίτο κάδρο έχουμε τον Αλέξανδρο Ρώμα, ο οποίος υπήρξε ιδρυτής των Γαριβαλδινών Ερυθροχιτώνων κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Τη στολή του οποίου τη βλέπουμε κάτω στις δύο ακριανές θήκες. Και οι δύο μεσαίες είναι οι στολές των μελών της Ιωνίου Πολιτείας που βλέπουμε στο πρώτο κάδρο. Όπως μας είπε πριν που μιλήσαμε με τον κύριο Ρώμα, ο Αλέξανδρος έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Ναι. Και τραυματίστηκε κιόλας. Και τραυματίστηκε στη μάχη του Δρίσκου το 1913, φωτογραφία του οποίου θα δούμε ανεβαίνοντας τη σκάλα. Και στο τελευταίο κάδρο έχουμε τον Διονύσιο Ρώμα, ο οποίος υπήρξε και μέλος της Φιλικής Εταιρείας, σημαντικός διπλωμάτης και πολιτικός. Ωραία. Και προχωράμε τώρα, θα ανέβουμε, στον πάνω όροφο, όπου υπάρχει η μικρή βιβλιοθήκη και το σαλόνι. Όπως προείπα και πριν, ο Αλέξανδρος Ρώμας έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους και εδώ βλέπουμε δύο φωτογραφίες. Στη μάχη του Δρίσκου είναι σε αυτή δεξιά μας όπως κοιτάμε, τραυματισμένος το 1913 και εδώ είναι με συμπολεμιστές του στην Ήπειρο. Ακριβώς από κάτω βλέπουμε ένα πορτρέτο του Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, από τον οποίο εμπνεύστη ο Αλέξανδρος Ρώμας την στολή των Ερυθροχιτώνων. Η Γαριβαλδινή ήταν ο αντίστοιχος αντιστασιακός στρατός της Ιταλίας, όπως ήταν και εδώ της Ελλάδας, στην Επανάσταση του 1921. Οπότε τώρα να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας, να πάμε στη μικρή βιβλιοθήκη και στο σαλόνι. Βεβαίως. Που και εκεί πιστεύω ότι είναι σημαντικότατα τα εκθέματα. Ακριβώς. Θα κάνουμε μια στάση όμως στη σκάλα για να δείτε και το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας. Πάμε λοιπόν. Εδώ βρισκόμαστε στο πλατήσκαλο, όπου βλέπουμε το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας. Αρχικά, μάλιστα, αρχικά η οικογένεια ονομαζόταν Ριγκόλι, αλλά όταν πήγε στη Βιτσέντσα της Ιταλίας προσέδεσαν και το Ριγκόλι Ντε Ρώμα, γιατί υπήρχε και άλλη οικογένεια Ριγκόλι και το έκαναν δηλαδή για διαφοροποίηση, ακριβώς. Και τελικά έμεινε το Ντε Ρώμα και τέλος το Ρώμα. Είναι γεωγραφικός προσδιορισμός που δηλώνει ότι η οικογένεια είναι από τη Ρώμη. Δεν ξέρω αν βλέπουμε εδώ, αν η κάμερα μπορεί να μας βοηθήσει. Εδώ ποιος είναι η Ζάκυνθος, έτσι. Ακριβώς. Βλέπουμε εδώ το καμπαναριό του Αγίου. Και υπάρχει εδώ η αρχή της οικογένειας, 1340, δεν κάνω λάθος, γράφω. Σωστά. Ναι. Και Τζιοβάνι. Και ανεβαίνει και φτάνουμε με όλα τα ονόματα τέλος, της αριστοκρατικής οικογένειας. Η οικογένεια Ρώμα που κατοικεί στη Ζάκυνθο. Σωστά. Αυτή είναι ασπίδα και σπαθί του Μούκιου, ο οποίος υπήρξε σοπρακόμητος της Γαλέρας της Ζακύνθου, στην πολιορκία της Κρήτης. Εδώ. Μάλιστα. Αυτή είναι η προσωπογραφία του Μούκιου. Μάλιστα. Ο οποίος υπήρξε σοπρακόμητος της Γαλέρας της Ζακύνθου, στην πολιορκία της Κρήτης, στο Χάντακα. Και ακριβώς δίπλα μέσα στον πίνακα βλέπουμε τη Γαλέρα. Αν μπορεί να παρατηρήσετε. Και ανεβαίνουμε κι άλλα σκαλιά για να μεταφερθούμε στον πάνω όροφο, ο οποίος περιλαμβάνει τη μικρή βιβλιοθήκη και το σαλόνι. Λοιπόν, Ανθή, εδώ βρισκόμαστε στη μικρή βιβλιοθήκη του Αρχοντικού. Γιατί η μικρή βιβλιοθήκη, έχουμε και τη μεγάλη κάτω. Υπάρχει και μεγάλη που θα περάσουμε αργότερα, η οποία έχει και τις πιο σπάνιες εκδόσεις. Εδώ τα περισσότερα βιβλία είναι στα ελληνικά. Απέναντι βλέπετε ένα σκίτσο του Ξενόπουλου, που είναι δώρο από την αδερφή του τη Χαρίκλια. Και ακριβώς από πάνω είναι δώρο προς τον Διονύσιο Ρώμα. Προς τον Ξενόπουλο. Η αδερφή του η Χαρίκλια ζωγράφισε αυτό το σκίτσο, το έκανε δώρο στον Ξενόπουλο και ο Ξενόπουλος με τη σειρά του το έδωσε στην Νομίζω ότι η αδερφή το χάρισε στο Διονύση το Ρώμα. Όχι. Ωραία. Και ακριβώς από πάνω έχουμε το πίνακα του Σημεών Σαββίδη, αν βλέπετε, με το ανθρώπινο σώμα.
Που είναι, ο Σαββίδης είναι σπάνιος, από τους πιο, σημαντικούς σύγχρονους ζωγράφους. Μάλιστα. Και προχωράμε προς το καθιστικό, δηλαδή αυτή η βιβλιοθήκη έχει προέκταση σε αυτό το χώρο μέσα, που είναι το καθιστικό. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στο καθιστικό, στο οποίο βλέπουμε κάποια μικρά πορτρέτα της οικογένειας και αγαλματίδια που ανήκουν στις συλλογές τους. Είναι και πιο σύγχρονα πορτρέτα, δεν είναι μόνο η τεχνική του περασμένου αιώνα. Ναι. Είναι και σύγχρονα, των τελευταίων απογόνων Ρώμα. Που διατήρησαν το σπίτι πιο πρόσφατοι. Και από αυτή την πλευρά βλέπουμε αυτά τα γαλματίδια της συλλογής. Τα γαλματίδια, και το τζάκι. Βλέπω ότι τα βιβλία κυριαρχούν παντού. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι μια οικογένεια που διάβαζε πολύ, ήθελε να έχει γνώσεις και παιδεία. Και είναι ένα ξεσημείωτο. Μια αριστοκρατική οικογένεια, αμήτι άλλο, θα μπορούσε να ασχοληθεί με τη γνώση περισσότερο από κάθε άλλη οικογένεια. Mm-hmm. Γιατί και η θέση της το επιτρέπει και η καταγωγή της. Και φαντάζομαι στη μεγάλη βιβλιοθήκη κάτω, όπως είπες και πριν, θα υπάρχουν σημαντικά βιβλία. Σπάνιες εκδόσεις στα ιταλικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά και κάποια σε γοτθική γραφή. Δηλαδή αυτά τα βιβλία πότε χρονολογούνται? Από το 18ο αιώνα. Τώρα έχουμε περάσει στο σαλόνι, που αποτελεί ίσως και τον πιο επιβλητικό χώρο του αρχοντικού. Απέναντί μας βλέπουμε ένα μεγάλο πίνακα, η οποία είναι η προσωπογραφία της Ασπασίας Μουρούζη, σύζυγος του Σπυρίδωνα Ρώμα, σημαντικού νομικού και υπουργού παιδείας στην Ελλάδα, το πορτρέτο του οποίου βρίσκεται στην είσοδο. Είναι εντυπωσιακό το πορτρέτο εδώ της Ασπασίας Μουρούζη. Είναι τεραστίων διαστάσεων. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν η κάμερα μπορεί να το πάρει, να μας το δώσει αυτό και στις τηλεοράσεις μας, αλλά τώρα που το βλέπουμε είναι πολύ αν μεγάλο. Αν κάποιος ενδιαφέρεται πορτρέτο για την τέχνη και γενικά θέλει να μάθει και πώς, από ποιον έχει ζωγραφιστεί και πώς απεικονίζεται, ας πούμε, το πρόσωπο και τι θέλει να δηλώσει με την έκφραση και αυτά, υπάρχει και σχετικό site στο ίντερνετ, www.romas.gr, τα οποία δείχνει. Μας δίνει αυτές τις πληροφορίες. Βεβαίως, και για τα πορτρέτα και για τα αντικείμενα και για το χώρο. Τα πορτρέτα είναι γνωστών ζωγράφων της εποχής. Είναι γνωστών ζωγράφων, ναι.